Καθησυχαστικός για τις νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού εμφανίζεται ο Περιφερειακός Διευθύντης Υγείας, αναφερόμενος και στην πτωτική φάση στην οποία έχει περιέλθει η γρίπη. Τόνισε μάλιστα ότι εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται η αποκλιμάκωσή της. Στον πληθυσμό, που έχουμε μία μείωση μεσοσταθμικά όλες αυτές τις προηγούμενες εβδομάδες, δηλαδή μετά το Γενάρη, έχουμε περίπου ένα 5% σε κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει περίπου από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα να έχουμε μία πτώση περίπου της τάξης του 20-30%. Αυτό φαίνεται πολύ στις νοσηλίες. Δηλαδή, οι νοσηλίες σήμερα είναι σε αρκετά χαμηλό βαθμό. Μακάρι να ήταν 0, αλλά είναι 50. Είναι ένας αριθμός που καιρό έχουμε να τον συζητήσουμε. Την προηγούμενη φορά είμαστε κοντά στους 60 και μάλιστα είναι στην Αργολίδα 3 και 2, 5 δηλαδή είναι στο νομό Αργολίδος, 5 είναι και στο νοσοκομείο της Τρίπολης, 7 στη Σπάρτη, 9 στην Καλαμάτα και στην Κόρινθο είναι 24, που η Κόρινθος όμως δεν είναι μόνο το Πελοποννησιακό, ξέρετε, το ενδημικό του πληθυσμού, αλλά έχετε και κάποιους ασθενείς που είναι και από κοντά από την Αθήνα. Καθοριστική συμβολή των εμβολίων για το κύμα ανοσίας που έχει αναπτύξει η κοινότητα. Προφανώς σας το λοιπά, αυτό έχει βοηθήσει, ότι έχουμε ασθενήσει. Νομίζω όλος ο κόσμος ξέρετε, έχει ασθενήσει και πρώτη και δεύτερη φορά, άρα υπάρχει ένα κύμα ανοσίας. Προφανώς έχουν βοηθήσει τα εμβόλια, εγώ θα επιμένω να το λέω αυτό. Μπορεί να έχουν μικρή συμπεριφορά στους καινούριους ιούς, αλλά κανείς δεν έχει αμφισβητήσει στα εμβόλια ότι βοηθάνε πάρα πολύ στο να νοσήσει ποιότερα ή χωρίς προβλήματα. Τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι πλέον έχουμε περάσει την κορύφωση της γρίπης και έχουμε εισέλθει σε μια πτωτική φάση. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί απέναντι στις ιώσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια σχετική ύφεση και των τριών ιών. Αυτό, αν μου επιτρέψετε, είναι ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ συνάθρηση. Τα σχολεία εδώ και καιρό έχουν βρει την καθημερινότητά τους και πιθανότατα στα λοιπά το άλλο διάστημα. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μια ύφεση το Φεβρουάριο, θα δοκιμαστούμε λίγο το Μάρτιο και θέλω να ελπίζω μετά ότι μπορούμε να βγούμε μια κανονικότητα. Η γρίπη συνήθως δεν κρατάει μετά τον Απρίλιο. Το ίδιο και RSV. Ο κορονοϊός μας έχει εκπλήξει, αλλά νομίζω ότι όσο νοσούμε θα κρατάμε και περισσότερα αντισώματα και εκεί πέρα υπάρχει ιεραστήτως και ίσως να έχουμε, ευελπιστώ ότι θα έχουμε ένα καλύτερο καλοκαίρι, λοιπόν, μετά τον Απρίλιο-Μάιο.